Και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο. Τι είχα κλάψει. 5 ευρώ είναι, τα ξέρεις. Γιατί γελάνε όταν τους λέμε ότι είναι 5 ευρώ, αφού όντως 5 ευρώ είναι. Γεια σε όλους, είμαι ο DK, από εδώ ο Πέτσας. Γεια σας παιδιά. Είμαστε εδώ παιδιά σήμερα για να κάνουμε 10 parkour τρόποι για να βγάλεις τη ζακέτα σου. Θα δείτε πολλούς διαφορετικούς τρόπους που δεν έχετε ξαναδεί και ίσως θα μπορούσατε να δοκιμάσετε και εσείς. Οπότε ξεκινάμε. Ετοιμαστείτε για ένα πολύ τρελό βίντεο. Ακόμα δεν περίμενε, δηλαδή πω, τι κάνεις. Έπεσα. Ξεκινάει το βίντεο. Λοιπόν, τώρα έχουμε το πρώτο, το ένα και μοναδικό, το πιο απλό απ' όλα, backflip. Το backflip. Πήγαμε. Πολύ απλό. Το νούμερο 2 έχουμε ίσως το αγαπημένο μου από σήμερα, το Next Top Model. Συγκλώ! Μη μου την κλέψεις σου λέω! Α, θα πεις ότι ήταν κωμικό ρε. Στο νούμερο 3 έχουμε το gainer. Πολλοί θα το ξέρετε ως backflip. Στην ουσία είναι ένα backflip πηγαίνοντας προς τα μπροστά. Πολλοί το κάνετε από ύψος στα βράχια το καλοκαίρι. Πάμε να το δούμε. Στο νούμερο 4 έχουμε τον sliding τρόπο για να βγάλεις τη ζακέτα σου και ίσως ένας από τους πιο έτοιμος. Στο σάκ θα πέσει. Πάρα πολύ εύκολος, πάρα πολύ απλός, έτσι δεν πρόκειται να με χτυπήσεις να χτυπάς το κεφάλι σου 10 χρόνια. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το νούμερο 5. Το οποίο είναι το front flip. Θα βγάλουμε τη ζακέτα μας με front flip. Απ' τα πιο δύσκολα. Ισχύει. Πάμε να δούμε. Πάμε. Κάτω πόνο εσύ. Κάτω μόνο εσύ λέει και μπήκε αυτός. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το νούμερο 6. Και βγάζουμε τη ζακέτα μας με κούνια φλιπ. Ναι εντάξει, πάμε. Φύγε. Ματάκι. Γιώργο, από την καθυστέρηση το έκανες. Εγώ. Γιατί δεν την έβγαλε τη ζακέτα καλά. Πάλι εγώ θα κάνω. Για μια ζωή ρε φίλε, μια ζωή λάθος θα κάνεις. Και δεν βγήκε ρε. Είναι δυνατόν. Θα βλέπετε. Πάλι λάθος. Δεν μπορείς να κάνω έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το νούμερο 7. Δεν ακούγεσαι. Λοιπόν, αυτό είναι το νούμερο 7. Παλιός παραδοσιακός τρόπος που βάζεις τη ζακέτα σου συνήθως πίσω από την πόρτα σου, αλλά λίγο αλλιώς.
Στο κλαδί. Νούμερο 8. Σίγουρα έχετε δει αυτό που πατάτε στον τοίχο και γυρνάτε κολοτούμπα. Το λεγόμενο golf flip. Όπου νιώθω λες και είμαστε στο Radio Arvilla, νούμερο 8. Το νούμερο 8, κυρίες και κύριοι μας. Λοιπόν, πατάμε στον τοίχο, γυρνάμε και βγάζουμε τη ζακέτα μας. Πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να σκεφτείς πόσα βήματα θα κάνεις, πρέπει να σκεφτείς να γυρίσεις, πρέπει να σκεφτείς ένα σωρό πράγματα και ταυτόχρονα να βγάλεις και τη ζακέτα. Το έχουμε. Το έχουμε, πάμε. Στο νούμερο 9 έχουμε τον τροχό της ζακέτας. Αυτό ρε φίλε δεν μου ακούγεται καλό. Δεν σε ακούγεται καλό? Όχι. Πάμε να το δεις. Πάμε. Κάτσε ρε κολλητέ. Στο νούμερο 9 έχουμε τον τροχό της τύχης. Πάμε ξανά. Τη τύχη μου μέσα. Νούμερο 10 λοιπόν και τελευταίο, ο εντυπωσιακός τρόπος για να βγάλεις τη ζακέτα προσπαθώντας να εντυπωσιάσεις τον φίλο σου. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο τέλος αυτού του βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ, άμα σας άρεσε θέλω να κάνετε ένα like και ένα subscribe και share και ένα comment κάτω να μας πείτε τη γνώμη σας. Αν σας άρεσαν τα ονόματα που δίναμε στις κινήσεις που κάναμε, θέλω να το γράψετε στα comment και να μας γράψετε την αγαπημένη σας κίνηση. Πείτε μας ποιο από τα top 10 ήταν το καλύτερο για εσάς και θέλω να μας γράψετε επίσης και τι top 10 parkour πράγματα θέλετε να δείτε σε κάποιο άλλο βίντεο. Μέχρι τότε, κάντε οπωσδήποτε follow στο social media, το δικό μου το βάζω εδώ και του Πέτσα εδώ. Και όλα αυτά τα links θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Τα λέμε την επόμενη φορά. Τα λέμε. Κρυώσαμε τώρα.